Σας καλωσορίζουμε εδώ στο βλόκο του Χαλκίου. Είναι τιμή μας και είναι χαρά μας που είστε ο πρώτος αρχηγός κόμματος που μας επισκέπτεστε. Επισκέπτεστε ένα μπλόκο το οποίο στήθηκε για την επιβίωσή μας. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία πατάνε στο σκοπό που έχουμε να είμαστε και αύριο στα χωράφια μας. Γιατί όπως ξέρετε, έχετε πάει και σε άλλα μπλόκα, στηρίζετε και το ΚΚΕ ψυχείτε και σώματι τον αγώνα που κάνουμε και ξέρετε τα δίκαια αιτήματά μας είναι αιτήματα επιβίωσης. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στο Θεό, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη και διεκδικούμε αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως γίνεται και σε άλλες παραγωγικές τάξεις, όπως γίνεται στους εφοπλιστές, στα μεγάλα ξενοδοχεία. Διεκδικούμε έκτακτη επιδότηση για τις ζωοτροφές που και αυτές έχουν φτάσει στο Θεό, να καταργηθεί επιτέλους η ρήτρα αναπροσαρμογής με κρατική εντολή, γιατί το ρεύμα έχει φτάσει και αυτό στο διπλάσιο. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική, τα προϊόντα θα φτάσουν στο Θεό. Δεν συζητάμε για τον αναχρονιστικό νόμο που ισχύει στον ΕΛΓΑ, ο οποίος δεν μας αποζημιώνει καθόλου στο ελάχιστο της παραγωγής και απαιτούμε από την κυβέρνηση να τον αλλάξει και να μας αποζημιώνει στο 100% της χασούρας μας. Καταλαβαίνετε ότι έρχεστε σε έναν νομό ο οποίος έχει πληγεί από τις φυσικές καταστροφές, έχουν πνιγεί χωράφια, δεν υπάρχει προσωπικό απαραίτητο στον ΕΛΓΑ για να κάνει τις εκτιμήσεις. Παράδειγμα, στη Γουριά, στα Ακτινίδια, οι καταστροφές έγιναν και το χαλάζι έπεσε το Μάρτιο και οι εκτιμήσεις έγιναν το Σεπτέμβριο, όταν όχι μόνο μαζεύτηκε η παραγωγή, κλάδεψαν και τα ακτινίδια, να καταλάβετε. Τα λοιπάσματα έχουν φτάσει στο Θεό, όλα αυτά τα ξέρετε, χαιρόμαστε που είστε εδώ και ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Καλή δύναμη στον αγώνα, γιατί μόνο με τον αγώνα μπορεί να κερδίσετε κάτι και να ανοίξει ένας καλύτερος δρόμος για όλους, για την αγροτική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, για σας, για τις οικογένειές σας, αλλά και για τον τόπο. Γιατί όλη η Ελλάδα ξέρει ότι η αγροτιά είναι αυτή που βάζει το ψωμί και το φαΐ στο σπίτι κάθε εργαζόμενου, κάθε επαγγελματία, ό,τι και αν είναι, από όποιο κλάδο και αν είναι και σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και αν μένει. Εσείς παράγετε όλα αυτά τα πράγματα που ο άνθρωπος καταναλώνει για να μπορέσει να επιβιώσει αυτός και τα παιδιά του. Άρα λοιπόν πρέπει να έχετε και την ανάλογη θέση στην κοινωνία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξέρετε ότι είναι από την αρχή μαζί σας, στον αγώνα σας, στηρίζουμε τα αιτήματά σας, στηρίζουμε τις μορφές πάλης που επιλέγετε, γιατί τα μπλόκα είναι μια μορφή πάλης που ασκούν τη μέγιστη δυνατή πίεση και η κυβέρνηση και τα άλλα πολιτικά κόμματα αλλά και ο κρατικός μηχανισμός έτσι πρέπει να το δούνε. Γιατί χωρίς αγώνα, χωρίς διεκδίκηση δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε καταπιεσμένος, τίποτα. Το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη. Χρειάζεται εδώ και τώρα να μειωθεί. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται αφορολόγητο πετρέλαιο όπως τους εφοπλιστές να δίνεται στην αγροτιά. Στηρίζουμε το αίτημα για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, του αγροτικού ρεύματος κυρίως, μέσα από την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και στηρίζουμε την επιδότηση των ζωοτροφών, των εφοδίων, των μέσων που χρησιμοποιεί η αγροτιά και την κατάργηση του ΦΠΑ για τα εφόδια και τα μέσα που χρησιμοποιείται. Και φυσικά πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουν τα σημαντικά έργα υποδομής που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και εδώ εντάσσεται και το αίτημα το οποίο το έχουμε βάλει και στη Βουλή για να το ξαναβάλουμε για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος πρέπει να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% της παραγωγής. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και φυσικά χρειάζονται τιμές που να μπορούν να καλύπτουν όχι μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά να δίνουν και ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ώστε να μπορεί και ο αγρότης να συνεχίζει
την παραγωγή του την επόμενη χρονιά και να μπορεί να ζει και την οικογένειά του. Αυτά είναι ορισμένα άμεσα μέτρα, επίγοντα μέτρα που πρέπει να γίνουν. Και θα σας παρακαλούσα, τα άλλα πολιτικά κόμματα που περνάνε και από εδώ πιθανόν, οι βουλευτές του νομού, εκτός από τον Νίκο τον Παπαναστάση που συνέχεια κάνει τέτοιες ερωτήσεις στη Βουλή και παρεμβαίνει, τα άλλα κόμματα, ρωτήστε τους σας παρακαλώ, στις 23 του Νοέμβρη, όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή κατέθεται 3 τροπολογίες, ανάμεσα σε αυτές ήταν για την επιδότηση, ήταν για τη μείωση του αγροτικού ρεύματος, ήταν για το αφορολόγητο πετρέλαιο, 3 τροπολογίες συγκεκριμένες. Γιατί κανένα από τα άλλα κόμματα δεν την ψήφισε? Δεν ψήφισε αυτές τις 3 τροπολογίες ώστε να γίνουν νόμοι του κράτους. Και έρχονται εδώ και σας λένε ή από τα προεκλογικά μπαλκόνια τάζουν λαγούς με πετραγίλια. Ρωτήστε τους. Είναι συγκεκριμένη αυτή την πρόταση. Μπορεί να σας τη δώσουν και να σας τη μοιράσουν. Εμείς έχουμε καταθέσει ξανά επίκαιρη ερώτηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Επίκαιρη ερώταση προς τον Υπουργό τη Δευτέρα, θα συζητηθεί τη Δευτέρα, ακριβώς για να μπορέσει, γιατί τις επίκαιρες ερωτήσεις είναι αναγκασμένος να τις βάλει για συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν τη βάλει σε κανένα σιρτάρι και θα λέει θα την πάμε αργότερα. Και έχουμε κάνει και διάφορες παρεμβάσεις, θα τις ξέρετε, αυτό το είπαν τα μέσα ενημέρωσης, άλλα τα αποσιωπούν, ότι επικοινώνησα χτες με τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη που είναι στις Βρυξέλλες, για να μπορέσει να συναντήσει αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, που καλύπτει αυτά και εκφράζει τα περίπου 36-37, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα μπλόκα είναι σε όλη την Ελλάδα, σε ισάριθμους, γύρω στα 40 μπλόκα, σε ισάριθμους νομούς όλης της χώρας, και να συζητήσει με τους εκπροσώπους των αγροτών για το τι μπορεί να λύσει εδώ και τώρα, έτσι ώστε να δρομολογηθούν κάποιες θετικές εξελίξεις. Υποσχέθηκε, σε μένα τουλάχιστον, είπε ότι θα κυβερνητικό κλιμάκιο θα τους συναντήσει από Δευτέρα τους αγρότες για να συζητήσουν την επίλυση κάποιων προβλημάτων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μείνετε στα μπλόκα όσο γίνεται, με δική σας απόφαση φυσικά, δεν είναι τι θα σας πω εγώ ή ο ένας ή ο άλλος, είναι δική σας απόφαση των συλλόγων σας, της ομοσπονδίας σας, έτσι ώστε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση για να επιληθούν κάποια προβλήματα σε αυτή τη φάση. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και υγεία σε όλους στον τίμιο αγώνα σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Γενική Γραμματέα, θα σας φέρουμε τώρα κάποια εδέσματα εδώ της περιοχής. Καταρχήν θα σας φέρουμε τσίπουρο, για να μην λένε οι Λαρισαίοι ότι έχουν καλύτερο. το πρόβλημα ξέρετε όπως ποιο είναι με το τσίπουρο. Με το τσίπουρο η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει διάταξη, αλλάζει τον τελωνιακό κώδικα, το άρθρο 82, και πάβει να υπάρχει το τσίπουρο και η τσικουδιά που έχουν οι κριτικοί ως παραδοσιακά προϊόντα. Και αυτό πλήττει πρώτα απ' όλα τους μικρούς αμπελουργούς, τους μικρούς καλλιεργητές και αυτούς που έχουν τα καζάνια εκεί για να φτιάξουν, ιδιαίτερα με αυτούς που ονομάζονται διμερείς αμπελουργούς και έχουν αυτές τις άδειες για να παράγουν το τσίπιο, το τσίπουρο, το γνήσιο, το παραδοσιακό, για να το πίνουμε και να ευχαριστιόμαστε εμείς. Και αυτά τους βάζουν οι μεγάλες βιομηχανίες να τους κάνουν. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, στην υγειά σας. Γεια σας.